τη μεγάλη τέχνη. Και δυστυχώς δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να ζωγραφίζω σαν παιδί. Να κάνω δηλαδή τα σκηνάκια αυτά με το τρίγωνο, με τη λάμπα απ' έξω, με τον ήλιο, με τον ουρανό, μια γραμμή από πάνω. Δυστυχώς δεν έχω τέτοια σχέδια. Δεν είχα κάνει ποτέ τέτοια σχέδια. Η ζωγραφική είναι το αποτέλεσμα που έκρινα πως πρέπει να εκτεθεί επιτέλους στα τελευταία 5 χρόνια. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε ζωγραφική στα χρόνια της κρίσης. Με ό,τι περιλαμβάνει αυτό, με τις αγωνίες που έχει ο άνθρωπος, με τις σκέψεις, με τις ελπίδες, με τη χαρά. Η ζωγραφική μου είναι επηρεασμένη κατά πολύ από την αναγέννηση, λίγο περισσότερο από τη ζωγραφική των αρχαίων Αιγείων, με την υπέροχη απλότητα που έχουν αυτά τα σχέδια και με τα δύο χρώματα, στην ουσία. Και από την νεότερη ιστορία της τέχνης, την άφημο εγώ και λίγο περισσότερο από την φόβο. Την επιμέλεια όλου του κειμένου και την κεντρική ιδέα της έκθεσης την είχε η ιστορικός τέχνης και μουσιολόγος Μαρίνα Κανακάκη. Εγώ τον Γκέντσι τον γνώρισα σε εκθέσεις άλλων. Δεν ήξερα τη δουλειά του και του συμπαθούσα. Ήξερα ότι έχει μια θέση σε ένα πνευματικό κέντρο στην Καλλιθέα και το οργανώνει εκθέσεις. Δεν ήξερα ότι ο ίδιος είναι ζωγράφος με όλη τη σημασία της έργας. Εγώ μπορώ να γράψω για κάτι που μου μιλάει στο συναίσθημα. Δεν έχω το στυλ του να γράφω θεωρία. Δεν ξέρω από θεωρία της τέχνης. Ούτε μπορώ να κρίνω ποιος είναι καλός και ποιος δεν είναι. Ούτε θέλω να το κάνω. Περίμενε τη σωστή στιγμή. Αυτό είναι μεγάλο σεβασμό ως προς την τέχνη του και ως προς την τέχνη γενικώς. Γιατί όταν θέλει να κάνει καλά, το σεβόμαστε πρώτα. Ενώς, αλλά το σεβόμαστε φαίνεται. Αυτό που μου αρέσει λοιπόν στα έργα του Γκέρση είναι ότι φαίνεται ότι σέβεται τη τέχνη και τη δουλειά του και εμάς μαζί. Δεν μας προτείνει εύκολα πράγματα ή χιλιοπερμένα ή συνηθισμένα, μας προτείνει κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο για κάποιους να το καταλάβουν ή να το αντιληφθούν, αλλά σίγουρα λάμπει η δουλειά του. Όταν ένας ζωγράφος είναι ικανός να με κάνει να χαμογελάω όλη την ώρα όσο βλέπω τα έργα του και μετά γιατί μου μένουν, και με γεμίζει με καλά συναισθήματα, ελπίδας, του είμαι ευγνώμων. Αυτό λοιπόν που μου κάνει εντύπωση στα έργα είναι πολλά πράγματα, αλλά είναι δύο πολύ έντονα που μου κάνει εντύπωση. Πρώτο, το χρώμα, που είναι πάρα πολύ λαμπερό και έντονο, αλλά είναι κομψό και είναι κάπως βελούδινο. Είναι άνθρωποι στα έργα του, που δεν έχουν χαρακτηριστικά τα πρόσωπά τους, αλλά έχουν ένα χαρακτήρα, είναι σαν να έχουν χαρακτηριστικά. Αυτό που λέει ότι είναι πλακάτο, δηλαδή χωρίς τρίτη διάσταση, λειτουργεί πάρα πολύ στη δική του την περίπτωση, γιατί πραγματικά νιώθεις την κίνηση, νιώθεις τη δύναμη των κορμιών και ακόμα και στα πρόσωπα που είναι χωρίς χαρακτηριστικά, βλέπεις χαρακτήρες. Στα αρχαία ελληνικά αγγεία, που έχουν κυρίως ανθρώπους, είναι εντελώς πλακάτη τη ζωγραφική. Και έχει ολόκληρες παραστάσεις, ας πούμε, έχει ολόκληρα θέματα. Με στατικές εικόνες. Το έχεις καταφέρει γιατί είναι και πολύ σύγχρονο. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που θυμίζει κάτι παλιό. Για μένα είναι σαν ένα άνοιγμα, κάτι καινούριο κιόλας. Ωραία, αυτό είναι το φίλτρο που βάζω με τη δική μου αντίληψη. Θέλω να μοιάζει εύκολο. Ναι, αυτό μου αρέσει. Θέλω να έχει τη φρεσκάδα αυτού του εύκολου. Αλλά το δεύτερο έργο έχει. Κατά μέσο όρο παίρνει ένα χρόνο για να φτιαχτεί. Η καλή μου δουλειά ξεκίνησε από το φωτιστήριο. Που είχα δασκάλου στον τόπο στην Αργύρια και την Ελλάδα Φώτου, που αυτή με τη σειρά μα διοχετεύσαν στο εργαστήριο του Μηταρά, που ήταν εξαιρετικό δάσκαλο. Όλα ξεκινάνε από το αίσθημα. Όλα. Κάποιοι άλλοι λένε από το κεφάλι. Από το αίσθημα καταρχά και μετά θα σκεφτεί το πράγμα. Θέλει να μπει να κατανοήσει το κάθε τι με το οποίο ασχολείσαι. Αυτό. Εγώ πιστεύω ότι οι σοβαρές προσωπικότητες στον χώρο της τέχνης είναι άνθρωποι που δουλεύουν ανεξάρτητα πάντως από
τις μόδες, τις τάσεις και τις κλίκες. Πρέπει να σου βγει αυτό. Ακριβώς. Και εκτιμώ τον Γιάννη και γι' αυτό. Γιατί είναι ανεξάρτητος αυτό που κάνει και δεν κάνει κάτι για να είναι αποδεκτό εκ των προτέρων. Τα σχέδια είναι μια σειρά η οποία είναι επηρεασμένη από το μύθο των Διοσκούρων. Όχι ακριβώς από το μύθο, το να καταγράψουμε τη μυθολογική έννοια του όρου. Απλώς είναι ένα στοιχείο γι' αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και το ζητούμενο είναι, βλέποντας τα σχέδια, κάθε άνθρωπος και εγώ μαζί, να πάμε σπίτι μας μετά και να πούμε, κάτσε ρε παιδί μου, τι ήταν αυτή η Διοσκούρη. Για να ανοίξουμε κανένα βιβλίο τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που φιλοξενώ την έκθεση του Γκένσι του Ρούτσι. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, η οποία είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο. Η γκαλερία του Πρίσμα ξεκίνησε πριν περίπου 8 χρόνια και προσπαθεί να σπάσει αυτό το παγερό τοπίο της οικονομικής κρίσης που υπάρχει. Ο Πειραιάς είναι μια δύσκολη πόλη και κάνουμε πολλές προσπάθειες να είμαστε όσο να το πιο φιλόξενοι και γι' αυτό λειτουργούμε και με έναν τρόπο μη συμβατικό. Δεν κρατάμε και ωράρια. Πολλές φορές καθόμαστε μέχρι αργά το βράδυ δημιουργώντας πολύ καλές παρέες και πίνοντας κρασάκι και είμαστε ανοιχτοί στις καινούργιες δουλειές.